Αν η εμφάνιση των Ζήφκοβιτς και Πασχαλάκη θεωρεί ότι τον δικαιώνει για τη δήλωση που είχε κάνει πως ο ΠΑΟΚ έχει τερματοφύλακες και δεν χρειάζεται μεταγραφή. No, ΠΑΟΚ doesn't need a goalkeeper. Today there was a defensive training. They did their job. Okay, with Pasca in the building up with some mistakes, but it is just the beginning for us of preparation. And so I can say that I'm satisfied with their work and with their personality. I know very well them, so we have a covered position with these two guys. Ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται τερματοφύλακα. Σήμερα μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το παιχνίδι σαν μια προπόνηση αμυντικής λειτουργίας. Ανταπεξήλθαν πλήρως. Ενδεχομένως ο Πασχαλάκης να έκανε κάποια λάθη κατά την ανάπτυξη, αλλά δεν είναι κάτι που μας επηρεάζει άμεσα. Είναι η αρχή της προετοιμασίας και θεωρώ ότι θα είμαστε OK και είμαστε καλυμμένοι στη συγκεκριμένη θέση. Η ερώτηση ήταν το Γιώργο Ζαΐρη. Ερώτηση από τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Ο ΠΑΟΚ θέλει να χτίσει επίθεση από πίσω και σήμερα επέμεινε με πολύ δύσκολο αντίπαλο. Τι του έλειψε και έκανε τόσα λάθη? ΠΑΟΚ tries and wants to start the building up of the actions from the defense. Today the team insisted against a very strong opponent. What ΠΑΟΚ missed in order to be successful in this part today? First of all, we didn't play with a main team. We tried to mix the teams to give 45 minutes to the most part of the squad. The second aspect is that yes, I asked from them, I told them at the beginning of the game that there will be a lot of mistakes during this game, but I want to see them trying and pushing, because it was a clear difference between the two teams. One team that is ready for a Champions League game, us that we are at the beginning of preparation. Σήμερα ξεκινήσαμε και παίξαμε έναν αντίπαλο βρισκόμενοι στην αρχή της προετοιμασίας. Ανέφερα στους ποδοσφαιριστές μου ότι θα γίνουν λάθη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά θέλαμε να επιμείνουμε και να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη την ιδέα την οποία δουλεύαμε κατά την διάρκεια της προπόνησης. And the other aspect is that it's a big difference from one style of playing to this style, so to improve we need to try and to try and to try. Και υπάρχει επίσης μεγάλη διαφορά στο ένα στυλ παιχνιδιού και στο σε αυτό που θέλουμε εμείς να καταφέρουμε, οπότε ο μόνος τρόπος για να το πετύχουμε είναι προσπαθώντας συνεχώς να το εφαρμόσουμε. Ερώτηση από το Στέργιο Αναστασιάδη. Ανεξάρτητα από το η Αϊτχόβεν είναι πιο έτοιμη, αν περίμενε να δει περισσότερα πράγματα τόσο σε ατομικό σου και σε ομαδικό επίπεδο? No, no. In this moment, no. The only one thing that it was important for me was the will of players, the sacrifice as a group, under pressure, under difficulties, not to give up and to fight, because this is the way to build up our group as mentality and as physical preparation in this period. Then otherwise, we might not play this game, but for this reason I wanted to have a difficult situation and to make the players to go and to fight for every difficult moment and never to give up. Δεν περίμενα κάτι παραπάνω, όχι. Αυτό που ήθελα να δω σήμερα ήταν η θέληση των παιχτών, η προσπάθεια απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο και σε μια δύσκολη γενικότερα κατάσταση. Έτσι θα χτίσουμε την οτροπία που θέλουμε, έτσι θα καταφέρουμε να περάσουμε τις ιδέες που θέλουμε. Οπότε, ξέροντας ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο, με ικανοποιείται ότι οι παίκτες μου δεν τα παράτησαν ποτέ και συνέχισαν να κάνουν αυτά που είχαμε. We had two players that entered after just two days. Monday started the preparation with us, Karol Swiderski and Nelson Oliveira. With Oliveira also we agreed to take him out after 35 minutes. So we are in this process of trainings. Omar that came for the first time after in the first friendly game after 1 week. So I'm for this moment very satisfied about the work and their
mentality. Είχαμε και δύο παίκτες οι οποίοι έφτασαν μόλις τη Δευτέρα και ενσωματώθηκαν στην προπόνηση. Ο ένας είναι ο Νένσον Ολιβέρα και ο άλλος ο Κάρολ Σβιντέρσκι. Τον πρώτο συμφωνήσαμε να πάρει έναν χρόνο συμμετοχής 35 λεπτά. Ο Μάρελ Καντουρί σήμερα επέστρεψε και έπαιξε το πρώτο φιλικό της χρονιάς μετά από μία εβδομάδα. Οπότε είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από την φάση στην οποία βρισκόμαστε. Είμαστε σε μία διαδικασία προπονήσεων, χτίζοντας αυτό που θέλουμε. I am satisfied a lot about Rodrigo, how he played in a position that it's less his position, but he showed personality and he showed us that he can be in emergency situations a good option. Είμαι ικανοποιημένος από την παρουσία του. And there are a lot of things to say positive. Είμαι ικανοποιημένος από την παρουσία του Ροντρίγκο σήμερα σε μια θέση η οποία δεν είναι ακριβώς η δική του θέση, αλλά παρόλα αυτά μας έδειξε ότι μπορεί να αποτελέσει μια λύση ανάγκης σε ορισμένες περιπτώσεις. Υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία τα οποία μπορούμε να κρατήσουμε από το σημερινό παιχνίδι. Αυτή είναι και η επόμενη ερώτηση από την Ελένη Μπούντου. Τι κρατά λοιπόν από το σημερινό παιχνίδι σε επίπεδο τακτικής, συνεργασιών, προσώπων? Look, as I said before, we are at the beginning, facing such a team that is already prepared for official game in Champions League, facing a good opponent who is a totally different level of knowledge and being together for a long time. As I said, it was a matter of playing even under mistakes and to know that this will be the philosophy from this point of view. Of building up from down. The other aspect, as I said before, it was the sacrifice of them when they had to run to fight, when they were overwhelmed by the opponents. They never gave up. Όπως σας είπα, ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία είναι πολύ πιο έτοιμη από εμάς. Μια ομάδα η οποία την επόμενη εβδομάδα αγωνίζεται, ξεκινάει τις επίσημες υποχρεώσεις της για το Champions League. Παρ' όλα αυτά, αυτό που κρατάω και το ανέφερα και πριν είναι η επιμονή μας σε ό,τι ακριβώς ζητήσαμε. Η θυσία των ποδοσφαιριστών όταν έπρεπε να τρέξουν, όταν έπρεπε να κάνουν τα έξτρα πράγματα τα οποία έπρεπε να κάνουν στην δεδομένη στιγμή και η επιμονή σε αυτά που έχουμε ζητήσει. I have to say also about AZT that even today, because also the previous game was very good and it was a different idea about him and step by step he pushes a lot himself to be part of a different style of playing and I like his will and the fact that he is improving. Θα πρέπει να αναφερθώ ξανά στον Εσίδη, έναν ποδοσφαιριστή για τον οποίο είχα μια τελείως διαφορετική εικόνα και συνέχισε τις καλές εμφανίσεις με την θέλησή του. Είχαμε και το προηγούμενο φιλικό στο οποίο ήταν πολύ καλός, αλλά συνέχισε σήμερα με την ίδια θέληση να αλλάξει έναν τρόπο παιχνιδιού τον οποίο είχε και να προσαρμοστεί σε έναν διαφορετικό τρόπο. Because we are under after the just 10 days of work, of a good work, it's normal to keep working on this way and not to think about the games. Yesterday we had two trainings. The day before yesterday we traveled and we had another training in the afternoon. So the players are heavy, the players cannot react immediately and cannot think faster. So also because of this situation I appreciate the fact that they push a lot. Βρισκόμαστε στην 10η μέρα της προετοιμασίας, μη μετά από 10 ημέρες. Φανταστείτε ότι χθες είχαμε μια διπλή προπόνηση, προχθές ταξιδέψαμε, είχαμε ακόμα μια προπόνηση. Τα πόδια είναι βαριά, δεν υπάρχει η ίδια ενέργεια, ο ίδιος χρόνος αντίδρασης και ο ίδιος χρόνος σκέψης παράλληλα. Οπότε γι' αυτό θα πρέπει να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τη δεδομένη στιγμή. Και τελευταία ερώτηση, ποια είναι η αίσθηση να είναι σε γήπεδο με κόσμο μετά από τόσο καιρό, ερώτηση από τον Μάνο Τσαλγατίδη και πώς περιμένει την επιστροφή του κόσμου στην Τούμπα. There are totally different emotions. There is a unique feeling to play a game in front of fans, in front of such an atmosphere. Υπάρχουν διαφορετικά συναισθήματα. Είναι εντελώς μοναδικό συνέστημα το να παίζεις σε γήπεδα τα οποία είναι γεμάτα, με κόσμο, με αυτή την ατμόσφαιρα. We know very well that Tumba with fans is a very,
very important weapon for us in the fight for the title against all the other opponents. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η γεμάτη τούμπα είναι ένα πολύ δυνατό όπλο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τη μάχη του πρωταθλήματος ενάντια στους υπόλοιπους αντιπάλους μας. The season it will be in a period of 1 year, so there are situations that could give us the victories. There is the way to play a very nice football. There is the way to play not nice, but at the same time to know to win the games. There is the way also being pushed by fans and motivated by their presence in the stadium. Η σεζόν είναι διάρκειας μιας ενός ημερολογιακού έντους, οπότε υπάρχουν τρεις διαφορετικές δυναμικές. Υπάρχουν παιχνίδια τα οποία μπορείς να τα κερδίσεις παίζοντας ωραίο ποδόσφαιρο, υπάρχουν παιχνίδια τα οποία πρέπει να τα κερδίσεις και καταφέρνεις με διαφορετικό τρόπο, και υπάρχουν επίσης και τα παιχνίδια στα οποία ο κόσμος σε βοηθάει και σε οθεί να καταφέρεις να κερδίσεις τα παιχνίδια.